Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Έτσι άρχισε να ζεσταίνει και λίγο καιρός και να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε λίγο ότι θα βγούμε στην παραλία. Άνοιξαν και οι νομοί, μπορούμε να ξεχυθούμε ελεύθερα έξω, να πάμε να ψωνίσουμε, να πάμε να κάνουμε βόλτες, να πάμε στη Χαλκιδική, να πάμε να μπιτσοπαρτάρουμε, θα πω εγώ. Και είπα να έρθω με θέμα φωτιά. Φωτιά όμως, γιατί η αλήθεια είναι πως με απασχολεί πάρα πολύ τελευταία το θέμα κυταρίτιδα. Τι εννοώ τώρα? Οι φίλες μου συνήθως μου λένε, άντε βρε Καλίνα, τώρα κάθεσαι και εσύ και ασχολείσαι, λες και έχεις κυταρίτιδα. Πρόσφατα όμως, πραγματικά πρόσφατα, από τη μέρα που άλλαξα δουλειά και μετά, έχω παρατηρήσει πολύ μεγάλη αλλαγή στο σώμα μου. Και όταν λέω πολύ μεγάλη αλλαγή στο σώμα μου, εννοώ ότι πραγματικά άρχισα να βλέπω τα πόδια μου να γεμίζουν κυταρίτιδα. Και κάτι που μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, γιατί πραγματικά έκανα πιο πολύ γυμναστική από κάθε φορά. Ήμουνα πάρα πολύ συνεπής στο να πίνω νερό κτλ. Και προσπάθησα λίγο να το ψάξω γιατί και, και ποιος είναι ο λόγος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για να σας πω τι σας έχω. Όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι αισθητικός και έτσι όσον αφορά λίγο περισσότερο στο ιατρικό κομμάτι της κυταρίτιδας, θα μιλήσω λίγο για το τι είναι κυταρίτιδα. Λοιπόν, κυταρίτιδα στην ουσία είναι η άνηση κατανομή νερού και λίπους στο σώμα μας, γι' αυτό κάνει και αυτή την όψη φλοιού πορτοκαλιού. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε γενικά πάντα είναι να φύγει αυτό το λίπος και να λιάνει σε σχέση με το νερό που υπάρχει στην επιδερμίδα. Η κυταρίτιδα είναι σε αρκετά ψηλό στρώμα, το έχουν περισσότερο οι γυναίκες. Μπορεί πιθανόν να έχουν και κάποιοι άντρες, απλά πολύ περισσότερο γιατί έχουμε κάποια συγκεκριμένα λιποκύτταρα τα οποία δημιουργούν αυτή την απέσια όψη φλοιού πορτοκαλιού. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την κυταρίτιδα. Πάμε να δούμε κάποιους από αυτούς. Πρώτος και κύριος παράγοντας είναι η κακή διατροφή. Εννοείται, δεν θα σας πω ψέματα, η κακή διατροφή είναι κάτι που επηρεάζει υπερβολικά την κυταρίτιδα. Βέβαια, υπάρχει το θέμα κληρονομικότητα. Αν έχουμε κληρονομικότητα, είναι πάρα πολύ πιθανό να εμφανίσουμε κυταρίτιδα, ακόμη και αν κάνουμε πολύ σωστή διατροφή. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως για κάποιο λόγο κάτι με τις ορμόνες παίζει και δημιουργεί την όψη της κυταρίτιδας. Τρίτον, το στρες είναι ένας μεγάλος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει επίσης την κυταρίτιδα. Δυστυχώς, όσο πιο στρεσαρισμένες είμαστε, μπορεί να εμφανίσουμε και πιο συχνά κυταρίτιδα. Η μη άσκηση εννοείται, η καθιστική ζωή εννοείται, κάποιοι ακόμη παράγοντες είναι η έλλειψη νερού, γιατί από τη στιγμή που έχουμε έλλειψη νερού δημιουργείται αυτό το κενό στην ουσία ενδιάμεσα στο λίπος και η έλλειψη νερού δημιουργεί αυτές τις αυλακώσεις. Τώρα, υπάρχουν 4 στάδια κυταρίτιδας. Το πρώτο στάδιο είναι και το μηδενικό, το οποίο στην ουσία ακόμη και όρθιοι και καθιστοί δεν φαίνεται καθόλου κυταρίτιδα, είναι όλα τέλεια, πρέπει να πιέσουμε το δέρμα για να φανεί πάρα πολύ λίγο και πάλι με δυσκολία. Το πρώτο στάδιο είναι πάλι με την πίεση του δέρματος, δεν φαίνεται στην ξαπλωτή στάση, αλλά όταν είμαστε όρθιες υπάρχει ένα ενδεχόμενο να φανεί, ανάλογα και πώς πέφτει το φως. Το δεύτερο στάδιο φαίνεται και ξαπλωτή ελάχιστα και όρθια λίγο παραπάνω από ό,τι στο πρώτο, και το τέταρτο στάδιο είναι το εμφανές και ξαπλωτή αλλά και όρθια σε μεγάλη ποσότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, έκανα ένα poll στο Instagram, το οποίο σας ρώτησα τι προϊόντα χρησιμοποιήσατε εσείς και σας βοήθησαν, και για να σας προτείνω και εγώ κάποια πράγματα που πιστεύω ότι με έχουν βοηθήσει. Προϊόντα, θεραπείες, μπλα μπλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη απάντηση που είχα. Η πρώτη κοπέλα μου απάντησε: κλισέ φουλ, αλλά το μόνο που βοηθάει εμένα προσωπικά είναι το νερό, η μείωση ζάχαρης και μασάζ. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τη φίλη. Σίγουρα το να πίνουμε πάρα πολύ νερό βοηθάει πάρα πολύ στην κυταρίτιδα. Είναι μία από τις βασικές αιτίες στην ουσία που δημιουργείται η κυταρίτιδα, η έλλειψη νερού όπως είπαμε. Οπότε, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Η μείωση ζάχαρης
Εννοείται αν μπορείτε να το κάνετε. Εγώ ας πούμε δεν πίνω ούτε ζάχαρη, πίνω περίπου 3 λίτρα νερό την ημέρα και πάλι συνεχίζω να έχω. Θα σας πω όμως για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και το μασάζ. Λοιπόν, εννοείται το μασάζ είναι το α και το ωμέγα, παιδιά. Αν δεν έχετε φλεβίτη ή αγιακά προβλήματα, πάτε να χτυπηθείτε στα μασάζ και πραγματικά έχει τρομερό, τρομερό αποτέλεσμα. Το μόνο κακό με το μασάζ της κυταρίτιδας, το μόνο κακό αντικειμενικά, είναι ότι δημιουργεί χαλάρωση στο δέρμα. Δυστυχώς. Τώρα, εγώ, επειδή δεν ήθελα να πηγαίνω τώρα να μου κάνουν μασάζ και αυτά, πήρα κάτι το οποίο στην ουσία τι κάνει, αυξάνει την αιματική κυκλοφορία και καίει στην ουσία το λίπος. Γενικά όταν αυξάνουμε την αιματική κυκλοφορία, αυτό που κάνει δηλαδή και το μασάζ, προσπαθούμε να αποβάλουμε τα λιποκύτταρα. Τώρα θα σας δείξω τι πήρα. Από την εταιρεία Legology ήρθε σε αυτό εδώ το σακουλάκι, το πήρα από το Cult Beauty. Πήρα αυτό εδώ, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, τι κάνει αυτό στην ουσία. Είναι σαν τις βεντούζες λειτουργεί. Πώς λειτουργούν οι βεντούζες που τις κάνουν και για κυταρίτιδα και έτσι. Στην ουσία πατάω πάνω και ρουφάω. Και βάζει μέσα στην ουσία το δέρμα. Και έτσι όπως πατάω και ρουφάω, σέρνω ταυτόχρονα και προκαλώ υπερεμία, άρα και αποβολή του λίπους στην ουσία. Τώρα, εγώ σταμάτησα να το χρησιμοποιώ αυτό για έναν λόγο και κύριο λόγο. Έχω κληρονομικότητα για φλεβίτη και πρόσφατα ανακάλυψα ότι ήδη έσκασαν κάποιες φλεβίτσες οι οποίες φαίνονται λίγο πιο έντονα. Οπότε, δυστυχώς, σταμάτησα να το χρησιμοποιώ γιατί είναι αντένδειξη γενικά όταν έχουμε φλεβίτη ή αγιακά προβλήματα να χρησιμοποιούμε κάτι που δημιουργεί αύξηση της αιματικής κυκλοφορίας. Δυστυχώς. Πρόβλημα τρελό. Γιατί το ένα συνεπάγεται με το άλλο. Δηλαδή η κακή αιματική κυκλοφορία προκαλεί κυταρίτιδα. Εάν έχεις κακή αιματική κυκλοφορία δεν μπορείς να κάνεις μασάζ. Άρα μένεις με κυταρίτιδα. Συμβιβάζεσαι απλά κάπως. Αυτό πήρα. Σε περίπτωση που δεν έχετε όμως αγιακά προβλήματα, είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή λύση και κάνει πραγματικά καλή δουλειά. Πραγματικά όμως. Συνεχίζω με τις απαντήσεις σας. Εδώ πέρα η φίλη μας απαντάει για τα προϊόντα της Ελλάρ. Το συγκεκριμένο είναι μία βιταμίνη η οποία είναι 5-1. Είναι αυτήν εδώ, αν την ξέρετε. Η Ελλάρ είναι μια εταιρεία η οποία βασίζεται γενικά σε φυτικά προϊόντα μέσω της aloe vera και τέτοια. Στην ουσία αυτό το προϊόν βοηθάει στην σύσφυξη του δέρματος, κάνει διάφορα τέτοια, οπότε λέει ότι βοηθάει και στην κυταρίτιδα. Η κοπέλα που μου το έστειλε μου είπε ότι βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν μπορώ να σας πω πραγματικά αν όντως ισχύει. Απλά γενικά η Ελλάρ έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα γενικά, εγώ θα πω, οπότε γιατί όχι να μην δεν δουλεύει και αυτό. Όλα τα προϊόντα που θα σας αναφέρω που μου ανέφεραν θα σας τα βάλω κάτω στην περιγραφή για να τα ψάξετε αν θέλετε να τα δείτε. Και συνεχίζω. Μου απαντάει η άλλη κοπέλα, μπόλικο νερό και γυμναστική. Εννοείται, αερόβια γυμναστική, βάρη, όλα αυτά βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ σε συνδυασμό, όχι μόνο αερόβια ας πούμε ή μόνο βάρη. Καλό είναι να τα κάνουμε όλα συνδυαστικά γιατί βοηθούν πολύ περισσότερο στην καλύτερη αποτελεσματικότητα, έτσι. Εννοείται και αφού κάνουμε γυμναστική δεν θα πάμε να φάμε μια πίτσα, προφανώς για να βοηθήσουμε κι εμείς πρέπει να πιούμε κάποιον πολύ νερό σίγουρα μετά τη γυμναστική, να προσέχουμε γενικά. Άλλη κοπέλα μου απαντάει, δεν έχεις κυταρίτιδα, ξεκόλα. Okay, ναι. Εντάξει, το τι εγώ πιστεύω για τον εαυτό μου σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό, ρε παιδί μου, από το τι βλέπει ο άλλος. Okay, δεν λέω ότι το σώμα μου δεν μου αρέσει πάρα πολύ, δεν έχω παράπονα. Απλά, ρε παιδί μου, κάτι που μπορώ να βελτιώσω και να είναι πιο όμορφο για εμένα, δεν με νοιάζει καν τι λένε οι άλλοι, θα το κάνω. Αυτό εννοώ εγώ. Πάντα μου αρέσει να ασχολούμαι με το σώμα μου, γι' αυτό κάνω και γυμναστική, μου αρέσει να είναι υγιές το σώμα μου, οπότε από εκεί και πέρα. Επόμενη πρόταση είναι το ανάπλαση στο λάδι, εξαιρετικό μου απαντάνε. Λοιπόν, αυτό το λάδι το έχω ξανακούσει να σας πω την αλήθεια. Λένε ότι είναι εκπληκτικό, το οποίο λάδι είναι στα 50 ml, είναι αρκετά μεγάλο το μπουκαλάκι, είναι αυτό εδώ και βγαίνει στα 18,99. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβό αν σκεφτείτε ότι είναι 50 ml, είναι όλο φυτικό από ό,τι λέει, είναι ελεγμένο εννοείται από δερματολόγους κτλ κτλ και είναι έλαιο σώματος για τη βελτίωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού, ό,τι ακριβώς θέλουμε. Αν θέλετε και εσείς το ίδιο εννοείτε. Θα σας έλεγα ότι θα το δοκιμάσω, απλά έχω και μία ακόμα πρόταση, η οποία μου φάνηκε έτσι λίγο πιο wow. Θα σας πω στη συνέχεια. Μια άλλη κοπέλα μου γράφει,
δεν με έχει βοηθήσει τίποτα. Την συχαίνομαι, την... δεν λέω τη λέξη. Δεν το λέω ήρεμα. Όπως λέμε, ήρεμα το λέω. Έτσι το έγραψε και έβαλε κλαμμένη φατσούλα. Λοιπόν, όλες μας μάλλον τις συχαινόμαστε αρκετά. Το θέμα είναι ότι γενικά πρέπει να αποδεχτούμε ότι έτσι είναι το ανθρώπινο σώμα. Αυτό είναι. Και να κάνουμε απλά ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μέχρι όσο καλύτερα μπορούμε. Για να είμαστε υγιείς. Από εκεί και πέρα, αν πραγματικά αυτό είναι το σουλούπι μας, αυτό είναι το DNA μας, δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Απλά να το αποδεχτούμε και να αγαπήσουμε αυτό που έχουμε, εγώ θα πω. Τώρα φάσκω γιατί φάσκω με αυτά που έλεγα πριν. Εννοείται πως... δεν έχω κάνει υπερβολικές προσπάθειες, απλά κάνω κάποια βασικά πράγματα τα οποία βλέπω ότι βελτιώνουν την εικόνα, οπότε είπα να σας τα προτείνω. Αυτό δεν είναι ότι έχω τόσο τρομερό πρόβλημα, αυτό σίγουρα. Απαντάει η άλλη κοπέλα, σωστή διατροφή για αρκετό καιρό, γυμναστική με βάρη και όχι αναψυκτικά. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν πίνω καθόλου αναψυκτικά, τα συχαίνομαι. Δεν μπορώ γιατί νιώθω ότι μου βγαίνει το θρακικό από τη μύτη και όλοι με κοροϊδεύουν όταν το λέω αυτό, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να πιω αναψυκτικά. Και συμφωνώ πάρα πολύ με τη φίλη, γιατί πραγματικά τα αναψυκτικά είναι ό,τι χειρότερο. Πραγματικά όμως. Επόμενο σχόλιο από τη φίλη μας εδώ πέρα λέει dry brush και εθέρεο έλαιο grapefruit. Wow! Σε συνδυασμό με αμυγδαλέλαιο. Συν αμυγδαλέλαιο, εγώ προσθέτω δίπλα στο αμυγδαλέλαιο και το λάδι καρύδας κάνει πάρα πολύ καλό στην κυταρίτιδα. Λοιπόν, γενικά τα dry brush είναι πάρα πολύ διαδεδομένα, η αλήθεια είναι, για την κυταρίτιδα, όπως και αυτά τα που είναι σαν να έχουν δοντάκια, κάτι βουρτσάκια έτσι. Θα σας βάλω μια φωτογραφία για να καταλάβετε, γιατί είμαι και λίγο δεν πάει. Και αυτά κάνουν πολύ καλή δουλειά, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, η άλλη κοπέλα μου γράφει πολύ νερό και ασκήσεις έντονες στα πόδια. Συμφωνώ πάρα πολύ. Η επόμενη κοπέλα μου γράφει σήμερα πήγα για πρώτη συνεδρία. Στο μυαλό μου είσαι, πες μας και εμάς. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα, να σας πω και εσάς. Όσον αφορά αυτά που είπαμε, εννοείται προηγουμένως. Το επόμενο σχόλιο είναι το πολύ νερό σε συνδυασμό με γυμναστική και κάποια κρέμα. Η οποία κρέμα που μου έστειλε, γιατί της έστειλα μήνυμα. Α, και το μαύρισμα μας γράφει η ίδια κοπέλα. Εννοείται και το μαύρισμα διώχνει πολύ ωραία την κυταρίτιδα για εκείνο το διάστημα που βγαίνουμε στην παραλία. Λοιπόν, η κοπέλα μου έστειλε την κρέμα η οποία είναι από Bioten. Είναι αυτή εδώ. Λέγεται Cellu Fight. Η κοπέλα μου είπε ότι έχει δοκιμάσει πάρα μα πάρα πολλές κρέμες, έχει δώσει πάρα μα πάρα πολλά λεφτά. Σε συνδυασμό με γυμναστική και νερό και μπλα μπλα μπλα, έβαλε και αυτή την κρέμα η οποία κάνει 7 και 20. Με ψήσε πάρα πολύ να την πάρω. Είναι 200 ml, είναι τεράστια και μου είπε ότι έχει τρομερά αποτελέσματα. Τώρα, αυτή η συγκεκριμένη στην ουσία παγώνει, νιώθεις κρύο. Μου αρέσει αυτό, γενικά δεν μου αρέσει να νιώθω ζέστη, μου αρέσει να νιώθω κρύο όταν βάζω κάτι και τη θεωρώ πολύ προσιτή και ωραία. Και από τη στιγμή που λέει ότι την βοήθησε πάρα πολύ, γιατί όχι, και τόσο φθηνή που είναι. Οπότε μάλλον αυτή θα δοκιμάσω και αν δεν μου κάνει τελικά αυτή, θα πάρω το εθέρεο έλαιο. Θα σας πω, εννοείται, δοκιμάζοντας τα αποτελέσματα. Λοιπόν, και έχω άλλα δύο μηνύματα τα οποία τα άφησα επίτηδες για το τέλος. Το ένα μήνυμα είναι τίποτα, μόνο αποδοχή. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ, εν μέρη. Και το άλλο μήνυμα θα τα διαβάσω μαζί. Αποδοχή του ανθρώπινου σώματος, νομίζω είναι η καλύτερη λύση. Λοιπόν, συμφωνώ πάρα μα πάρα πολύ. Θεωρώ πως το να αποδέχεσαι αυτό που έχεις, που σου έχει δώσει ρε παιδί μου η φύση, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο, αρκεί να έχεις, δεν ξέρω, αρκεί να έχεις αυτή την μεγάλη αυτοπεποίθηση θα έλεγα και την δύναμη να αποδεχτείς αυτό που έχεις στο σώμα σου. Εννοείται να το αποδεχτώ, αλλά εγώ σαν Καλίνα γενικά, επειδή πάντα μου αρέσει να κάνω για τα πάντα το καλύτερο, θα έκανα κάποιες προσπάθειες και εννοείται αν μετά δεν έβλεπα κάτι, απλά θα το αποδεχόμουν και θα έλεγα okay, δεν είναι κακό αυτό που έχω, γιατί να συνεχίσω να ασχολούμαι. Okay, είναι μια χαρά, είναι αποδεκτό. Δεν με νοιάζει ποιος θα με κρίνει, τι θα μου πει για το αν έχω κυταρίτιδα ή όχι. Με νοιάζει εγώ να είμαι υγιής, να είναι καλά το σώμα μου και αυτό κυρίως. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι αυτή η κουβέντα, παιδί μου, έγινε για να
λόγω ότι δεν αποδέχομαι το σώμα μου, έγινε γιατί όλες οι γυναίκες λίγο πολύ ψάχνουμε να βρούμε, ακόμη και από το μακιγιάζ με λίγα λόγια, ψάχνεις κάπως να τονίσεις τα χαρακτηριστικά σου και αυτά. Δεν είναι ότι δεν αποδέχεσαι τον εαυτό σου, είναι ότι θες να είσαι λίγο, πώς να το πω, μια βερσιόν καλύτερη από αυτό που είσαι. Όχι ότι δεν αποδέχεσαι αυτό που είσαι. Αυτό εγώ θα πω. Ευχαριστώ όλες που συμμετείχατε σε αυτό. Θα σας βάζω κι άλλα έτσι quiz. Αν θέλετε, βρείτε με και στο Instagram για να τα λέμε και εκεί πέρα. Ελπίζω να σας βοήθησα. Εμένα νομίζω το μεγαλύτερό μου πρόβλημα είναι ότι άρχισα να εμφανίζω το φλεβίτη, οπότε κακή αιματική κυκλοφορία, άρα συνεπάγεται αυτό που σας είπα, την κυταρίτιδα. Θα προσπαθήσω λίγο ακόμα σίγουρα με κάτι έτσι πιο ήπιο. Αυτά που είναι να κάνω τα κάνω ούτως ή άλλως, όχι για να φύγει η κυταρίτιδα, τα κάνω γιατί μου αρέσει να κάνω γυμναστική, μου αρέσει να πίνω πολύ νερό. Γενικά διψάω συνέχεια, πίνω 3 λίτρα σίγουρα. Για το φλεβίτι δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι μετά από εκεί και πέρα, αν δω ότι όντως δεν βελτιώνεται κάπως αλλιώς. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να σας βοήθησα πραγματικά. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!